Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή χωρίς παροπίδες και απόψε μαζί σας. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, προηγούμενη υποδρομιακή συνάντηση. Εντάξει, όπως είπαμε, όπως φάνηκε στις τελευταίες υποδρομιακές συναντήσεις, οι ταχύτεροι διεκδικούν με περισσότερες πιθανότητες την νίκη. Αυτό έγινε και στη συνάντηση που μας πέρασε. Είδαμε και εξαιρετικούς χρόνους και λόγω εμφανίσεων, αλλά λόγω και του Στίβου να σημειώνονται. Με καλύτερο φυσικά τον χρόνο και την εμφάνιση που κάνει η Ντάγκερτον. Ναι. Εντάξει, το είπαμε παρελειμμένα από την εκπομπή, όταν είναι έτσι τα δεδομένα, που φυσικά δεν ξέρουμε αν είναι πάντα έτσι τα δεδομένα. Ναι. Υπάρχει μια επιφύλαξη. Οπότε ναι. Σταθούμε στην Ντάγκερτον, η οποία έτρεξε εξαιρετικά, πέτυχε ένα 13.70. Είναι ο καλύτερος φετινός χρόνος στην απόσταση. Και έδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή sprint. Πάντως να επεκτείνω την κουβέντα που έκανες νωρίτερα για τον Στίβον και να πω ότι σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου γνωρίζεις από πριν την κατάσταση του Στίβου. Εμείς πρέπει να τρέξει πρώτη υποδρομή να δούμε τον χρόνο για να γνωρίζουμε την κατάσταση του Στίβου. Κάτι το οποίο πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Γιατί σίγουρα τον ενημερώνονται οι Φίλιππι προτού την έναρξη, πριν την έναρξη των υποδρομών για το αν ο Στίβος είναι ελαφρύς, αν ο Στίβος είναι βαρύς, αν ο Στίβος είναι είτε μισόβαρος είτε ελαφρύς, μισοελαφρύς εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ενημερώνονται και οι Φίλιππι. Εντάξει, πρέπει σίγουρα να ενημερώνονται και να υπάρχουν κάποιες και άλλες διαβαθμίσεις. Δηλαδή, ασπομένος ελαφρύς, ασπομένος βαρύς. Μπορούμε να πιάσουμε κάτι από το εξωτερικό, να δούμε πώς το χειρίζονται το θέμα και να το κάνουμε και εμείς, γιατί όχι. Μάλιστα. Όπως είπες, θα συμφωνήσω για την εμφάνιση της Ντάγκερτον. Ήταν εξαιρετική, εντυπωσιακή. Κέρδισε πολύ εύκολα, καθαρά. Επίσης, ο Λάκαρος επανεμφανίστηκε, μάλλον επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις και στις νίκες, παρά το ότι δεν είχαν και πάλι καλή εκκίνηση, όπως και στη δεύτερη του συμμετοχή. Εντάξει, βρήκε την εσωτερική νίκη ο Τσακούρας αφού πίεσε το άλογο του και αφού οδήγησε και αφού είπαμε για τα άλογα που παίρνουν την πρωτοπορία ότι αμέσως αποκτούν πλεονέκτημα. Ναι, το είπαμε επανειλημμένα, αλλά όπως είπαμε δεν ξέρουμε πότε. Σε κάποιες περιπτώσεις αλλάζουν τα δεδομένα που μιλούμε τώρα. Οπότε λες και εσύ περιμένουμε την πρώτη υποδρομή, είναι δεύτερη για να δούμε. Ναι, αυτό. Εντάξει. Όμως ένα γενικό σχόλιο είναι ότι συνήθως το Στίβο μας, του Κυπριακού Υποδρόμου, ευνοούνται τα σπρίντερς. Ναι, αυτό είναι πάντοτε. Πάντοτε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την προηγούμενη υποδρομιακή συνάντηση και αυτούς που ξεχώρισαν χάρη, πάμε να δούμε τις κατάξεις. Πάμε αμέσως. Λοιπόν, πάει στους αναβάτες ο Κωνσταντίνος Καποδίστρας στις 116 νίκες, πρώτος και πρωταθλητής. Δεύτερος Μιχάλης Πέπος με 91, τρίτος Γιώργος Σταυρνίδης με 87, όπως διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Ναι, δεν πήρε κανείς τους νίκη στη συνάντηση αυτή, ούτε ο Μιχάλης ούτε ο Γιώργος. Σωστό. Τέταρτος Δημήτρης Κεφάλας με 75, πέμπτος Παναγιώτης Δημητσένης με 65, εκτός Χαραλάμπος Ανδρέου με 48, έβδομος Νίκος Τσακούρας με 45, όγδος Χρήστος Χριστοφρό με 33, ένατος Ρώσιος Τσακούρας με 31 και δέκατος Μινάς Κωνσταντίνου με 31. Πάμε στους προπονητές. Πανίκο Τσακούρας έφτασε νησίως της 80 νίκης. Εξαιρετική σεζόν. Πρώτος και πρωταθλητής. Βεβαίως, εδώ και καιρό. Δεύτερον ήταν Χάιντα με 56, τρίτος Γαβρίλιο Τσαβαρτσίδης με 49, τετάρτος Χρήστος Πετρούτσος με 45, πέμπτος Χρήστος Χριστοφόρο με 43, έκτος Κυριάκος Μιλιώδης με 39, έβδομος Πανίκος Ζωφρύ με 37, όγδος Χρήστος Ζαβόλης με 33, ένατος Γιώργος Τσιρεπίδης με 29 και δέκατος Μιχάλης Παράσκου με 28. Νομίζω, έχω την εντύπωση ότι ο Γιώργος Σταυρνίδης είχε δύο νίκες. Ο Γιώργος Σταυρνίδης. Στην τελευταία συνάντηση, ναι. Νομίζω δεν πέτυχε νίκες. Πέτυχε. Ήταν στις 4 η διαφορά από ό,τι θυμούμαι από την τελευταία φορά. Νομίζω. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι την προηγούμενη που Δεν πέτυχε νίκη. Ούτε ο Γιώργος ούτε ο Μιχάλης ο Πέπος. Σωστό. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή στην εκπομπή χωρίς παροπίδες για να αναλύσουμε χάρη την συνάντηση που περιλαμβάνει έτσι όπως είδα το πρόγραμμα καλές υποδρομίες. Και δύσκολες. Την Τετάρτη και δύσκολες σίγουρα υποδρομίες. 8 στον αριθμό και πάλι να το αναφέρουμε αυτό. Έχουμε 9 υποδρομίες την Τρίτη. Ναι, που επίσης είναι πολύ καλό πρόγραμμα. Πολύ καλό πρόγραμμα. Πάρα πολύ καλό. Και εγώ το είδα και ήταν πολύ καλό το πρόγραμμα και την Τρίτη το Χριστουγεννό.
Να ξεκινήσουμε φυσικά βλέποντας το πρόγραμμα της Τετάρτης. Είπαμε είναι 8 υποδρομίες δύσκολες. Υπάρχουν και πολύ καλές υποδρομίες. Μεταφερόμενα δεν έχουμε. Έχουμε Peak 6. Μόνο το Peak 6. Ναι, ναι. Ναι. Τρίο τέτρακα, Ethel Workout, αυτά δεν έχουμε. Έχουμε μόνο το Peak 6. Θα το αναφέρουμε και στη συνέχεια. Εντάξει, από πλευρά προγράμματο, χάρη είπαμε, έχουμε καλές υποδρομίες. Είναι καλή υποδρομία σίγουρα η 6η υποδρομία. Η 8η υποδρομία πάρα πολύ καλή. Ναι. Η 7η επίσης πολύ καλή. Εντάξει, κάτι που ξεχάσαμε εγώ προσωπικά είναι. Εντάξει, θυμού, Γιώργο Σταύρη, συγχύστηκα. Ο Ανδρέας Αθανασίου πέτυχε δύο νίκες. Και ο Πέτρος Λάος. Και ο Πέτρος Λάος. Ο Ανδρέας Αθανασίου με δύο άλογα του προπονητή Ηρακλή Νεοφύτου. Ο οποίος παρουσιάζει τα άλογα του, να το πούμε, σε εξαιρετική φόρμα. Ο Ηρακλή Νεοφύτου είναι ένας παλιός προπονητής, βετεράνος. Πολύ καλό. Γνώστης του αντικειμένου. Σωστό. Σε πολύ καλή φόρμα τα άλογα του. Και όπως είπες και εσύ, και ο Πέτρος Λάος πέτυχε δύο νίκες. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρόγραμμα, πίσω στο πρόγραμμα. Ναι, η 8η του προγράμματος ξεχωρίζει, είναι πολύ καλή υποδρομία. Η 7η είναι αρκετά αμφίρροπη, η 6η επίσης ποιοτική υποδρομία. Έτσι, γενικά έχουμε ένα αρκετά καλό πρόγραμμα. Σωστό. Ξεκινάμε, πάμε να δούμε τις συμμετοχές της πρώτης υποδρομίας. Στα 1500 μέτρα, Victor Reid με τον Παναγιώτη Ανδρέου, Heroic Beauty με τον Ανδρέα Μιτσίδη, Electric Blue με τον Πέπο, Αίγιστος με τον Αδάμου, Queen Myrtle με τον Καποδίστρια, Αγκέκα με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου, Red Fire με τον Ευτυχίου, Χριστινάκη με τον Λάο, Savan Star με τον Κλόπα και Mr. Kikis με τον Μαθιόμενο Γκαντσαλή. 10 συμμετοχές της πρώτης υποδρομίας. Χάρη έχουμε ένα λόγο εδώ που φαινομενικά στον όμιλο αυτό έχει πολλές πιθανότητες. Victor Reid δείχθηκε βελτιωμένος στη νέα του προπόνηση. Αν διεκδικεί στην νίκη, σταθερός των τελευταίων καιρών σίγουρα ο Αίγιστος. Εγώ θα προσθέσω και έναν outsider σε αυτήν την υποδρομία. Εντάξει, είπαμε και για τις συνθήκες του Στίβου. Να λέμε όμως και κανένα outsider έτσι για αλλιώς. Electric Blue. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ ασθενής ομίλος, προσιτός μάλλον για τον Victor Reid. Αν δείξει τον καλό του αυτό μπορεί να διεκδικήσει την νίκη. Εντάξει, όπως είπες εσύ, Αίγιστος δικαιούται να ελπίζει, είναι και σταθερός. Και το γρήγορο άλογο, το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνούμε, νομίζω σε καμιά περίπτωση, σε αυτή την περίπτωση είναι το Χριστινάκη, σωστό. Το γρήγορο άλογο. 18 Οκτωβρίου, Κατζάκαρο τα Μουστινίκη, Queen Myrtle στη δεύτερη θέση, Αίγιστος στην τρίτη, Χριστινάκη στην έκτη, Heroic Beauty στην έβδομη, Red Fire στην όγδοη θέση. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση της τρίτης υποδρομίας. Μένει πίσω ο Μαρκ Πολάρτς για την πρωτοπορία. Χριστινάκη από το δεύτερο τρίτο διάδρομο θα πάρει καθαρά την πρωτοπορία και θα οδηγήσει μπροστά από τον Αίγιστο, ο οποίος τοποθετεί κοντά της. Στα δύο με κίνη ο Καζάκ ερωτάμε. Μένει πίσω η Χελένη Μπιούτη στην πρωτοπορία. Χριστινάκη, ο Αίγιστος είναι στο ένα μήκος. Στα τρία με κίνη ο Καζάκ ερωτάμε. Με Queen Myrtle συνέχεια η Χελένη Μπιούτη ακολουθεί. Red Fire, Μαρκ Πολάρτς και Μέστρο Αρπής είναι πίσω. Περνούμε το 800 με την Χριστινάκη να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Είναι στα δύο μήκια από τον Αίγιστο που ακολουθεί ο Καζάκαρδα μου. Είναι στο ένα μήκο. Σε εσωτερική Queen Myrtle, Heroic Beauty ακολουθεί πιο πίσω. 600. Πάντα Χριστινάκη στην πρωτοπορία. Ο Αίγιστο είναι στο ένα μήκο. Ο Καζάκαρδα μου είναι στο ένα μήκο. Επίση στα 3-4 μήκη πιο πίσω είναι η Queen Myrtle με Χριστινάκη να βρίσκεται στην πρωτοπορία στο 400. Ο Αίγιστο και ο Καζάκαρδα μου πιέζουν για να ακολουθήσουν τον ρυθμό. Όμω βρίσκονται κοντά. Με τη Χριστινάκη πρωτοπόρο. Ο Καζάκαρδα μου φαίνεται έχει τι δυνάμει να περάσει δεύτερο και να περάσει και την Χριστινάκη και μάλιστα να έχει διαφορά τώρα στα δύο μίγιο Καζάκαρδα μου. Και ο πίσω προσπαθεί να παραμείνει στη δεύτερη θέση Χριστινάκη. Η Queen Myrtle του διεκδικεί δεύτερη θέση με τον Καζάκαρδα μου να έχει τι δυνάμει. Είναι 3-4-5 μίγιο μπροστά για να κερδίσει εύκολα ο Καζάκαρδα μου. Queen Myrtle του και ο πίσω Αίγιστο και Μαέστρο Γαρπή. Πρώτη υποδρομία, Victor Reid, Αίγιστος, Queen Myrtle, Χριστινάκη. Victor Reid, Αίγιστος, Queen Myrtle, Χριστινάκη. 1-4-5-8, 1-4-5-8. Πάμε στα καλύτερα Γκανιάν. Πρώτη υποδρομία, Victor Reid με το 1. Έκτη υποδρομία, Διανάπολη με το 12. Όγδοη υποδρομία, Αριστονίκη με το 2. Πρώτη υποδρομία, Victor Reid με το 1. Έκτη υποδρομία, Διανάπολη με το 12. Όγδοη υποδρομία, Αριστονίκη με τον αριθμό 2. Καλύτερα δίδυμα, δεύτερη υποδρομία, Σαπρίνο, Μαντατόρ, 6-2. Πέμπτη υποδρομία Χαβάη Μύρο, Χαβάη Φορμίτα από 11-14 και έκτη υποδρομία Ινδιανάπολη στα Κατάμ Σπίριτ 12-8. Δεύτερη υποδρομία Σαπρίνο Μαντατόρ 6-2. Πέμπτη υποδρομία Χαβάη Μύρο, Χαβάη Φορμίτα από 11-4 και έκτη υποδρομία Ινδιανάπολη στα Κατάμ Σπίριτ 12-8. Τέταρτη υποδρομία τα δύο μας outsider ο Τσάβες με το 8. Έβδομη ο Τενίζοφ με το 10. Τέταρτη υποδρομία ο Τσάβες με το 8. Έβδομη ο Τενίζοφ με τον αριθμό 10.
Πάμε στη δεύτερη φορμία στα 1200 μέτρα. Σμάιλι με τον Μαθηγόνο Κάραμανο, Ματατόρ με τον Κεφάλα, Ρουκαμπόν με τον Τιμιτσάνη, Βίτη Πριτσέ με τον Νικό Τσακούρα, Σουαμάτ με τον Μαθηγόνο Γκαντσαλή, Σαπρίνα με τον Σταυρνίδη, Τάσουλο με τον Παύλου, Απέραστη με τον Παναγιώτη Ανδρέου, Ευγενία με τον Ευτυχίου και Migration Officer με τον Κλόπα. 10 συμμετοχές δεύτερη φορμία, χαρή. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα λόγο το οποίο φαίνεται να βγει και τη φόρμα του. Είναι η Σαπρίνα. Είναι πιο καλός ο ομίλος τώρα, όμως πιστεύω ότι μια καλή κίνηση και αν καταφέρει να οδηγήσει τον ομίλο, δεν θα διεκδικήσει την νίκη. Κυριότερο αντίπαλο τη, κατά την εκτίμησή μου, είναι ο Ματατόρ, ο οποίος παρουσιάζεται αρκετά σταθερό τελευταία. Μάλιστα, από και εδώ, και εδώ για ένα μικρό τσάρ που δείχνει βελτιωμένη των τελευταίων καιρών, τη Σμάιλι. Μάλιστα. Πάμε να δούμε 26 Νοεμβρίου, φίδι προ την νίκη, Ματατόρ στην τρίτη θέση, Σμάιλι στην τέταρτη, Τάσουλο στην 7η, Σαμάξ στην 8η. Πώς τα έργα είναι έτοιμα. Αυτή η σημείωση εκκίνηση τη έκτη υποδρομία για την πρωτοπορία. Αν προσπαθεί από το δεύτερο διαδρόμο Φάρι, από τον τρίτο Ανδρέα Φάιρ και από πιο εξωτερικό διαδρόμο Μαδόρ. Με τον Μαδόρ να θέλει να οδηγήσει από τον Ανδρέα Φάιρ. Τα δύο άλογα βρίσκονται στο ίδιο ύψο σε κάπω γρήγορο ρυθμό. Μαδόρ παίρνει την πρωτοπορία για να οδηγήσει μπροστά από τον Ανδρέα Φάιρ που θα ακολουθήσει δεύτερο. Στη συνέχεια είναι ο Τάσουλο που βελτίωσε τη θέση του. Ο Φάριερ είναι στη συνέχεια. Σαμάκ ακολουθεί. Με την Vitis Dream, που τη δεύτερη θέση είναι η Smiley, με τον Φίδιππο στο χιλιάριο Ματατόρ, βρίσκεται στην πρωτοπορία και προηγείται ένα μήκος του Ανδρέας Φάρ και του Τάσουλου, ο οποίος βρίσκεται σε καλή θέση στα 5 μηγίνε ο Φάριερ. Συνεχεία είναι Σαμάκ με την Vitis Dream, εξακολουθεί στη δεύτερη θέση τα άλογα Φίδιππος και Smiley. Περνούμε το 800, βρίσκεται στο 700, με τον Ματατόρ να βρίσκεται στην πρωτοπορία στα 2 μήκη από τον Ανδρέας Φάρ, ο Τάσουλος υποπίεση. Θέλει να βρίσκεται κοντά, συνέχεια είναι ο Φάριερ στην τέταρτη θέση. Ίδια σειρά με τον Ματατόρ να μεγαλώνει το προβάδισμα. Είναι τρία μήκη μπροστά από τον Ανδρέας Φάριερ και τον Τάσουλο, ο οποίο πιέζουν. Ο Φάριερ ψάχνει το κάγκελο για να βελτιώσει τη θέση του. Ο καλό τέλος κάνει ο Φίδιππος από τον εξωτερικό διάδρομο. Ο Ματατόρ βρίσκεται στην πρωτοπορία, βρίσκει το πέρασμα και προσπαθεί να περάσει, να πλησιάσει μάλλον τον Ματατόρ. Όμως το καλό φίνιτς το κάνει ο Φίδιππος, ο οποίος είναι απειλητικός για όλους στα μέσα της ευθείας. Φίδιππος από την εξωτερική φαίνεται να περνά στην πρωτοπορία. Ο Φάριερ ακολουθεί Ματατόρ και Ανδρέας Φάριερ. Φίδιππος δυνατό στα δύο μήκη τώρα. Φίδιππος στα τρία μήκη. Φίδιππος θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Φάριερ, Ματατόρ και Σμάιλι. Δεύτερη φορμία, Σαπρίνα, Ματατόρ, Τάσουλος, Απέραστη. Σαπρίνα, Ματατόρ, Τάσουλος, Απέραστη. 6-2-7-8, 6-2-7-8. Πάμε στην τρίτη υποδρομία, 1500 μέτρα. Solar Flame με τον Μαθηγόνο Ερακλέου, ο Ρόρης Έλληνας με τον Κεφάλα, Λάρικα με τον Νίκο Τσακούρα, Χαμπής με τον Γεωργίου, Μεσμεράιζ με τον Ανδρέα Μιτσίδη, Μενεκράτης με τον Μινά Κωνσταντίνου, Γάτα με τον Πέμπο, Καζάκε Ρωτάω με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου, Τσαμπίνα με τον Καποδίστρια και Βαρού Μιχαέλα με τον Κλέοπα. 10 οι συμμετοχές της τρίτης υποδρομίας. Επιστρέφει έτσι η Αλάρικα σε προσιτόν ομιλό χάρη. Εντάξει, έχει κάποια κιλά. Ίσως αυτό θα είναι λίγο πρόβλημα για την Αλάρικα, όμως σε αυτόν τον όμιλο σίγουρα έχει μεγάλες πιθανότητες να διεκδικήσει την νίκη. Εντάξει, με χαμηλά βάρη η Γάτα, αν οδηγήσει τον όμιλο, πιθανότατα να οδηγήσει, είναι υπολογίσιμη. Ναι, σωστό. Είπαμε ότι πρέπει να υπολογίσουμε τα άλογα που θα οδηγούν σε όλες τις περιπτώσεις. Εντάξει, παρέχει ένα καλό άλογο στον όμιλο, η Μέση Μεράης, οπότε είναι υπολογίσιμη. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε 10 Σεπτεμβρίου Αλάρικα στην νίκη, ο Ρώσος Έλληνας στην τρίτη θέση, Τσαμπίνα στην πέμπτη, Βαρού Μιχαέλα στην έβδομη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας, καλή εκκίνηση και μάλιστα θα πάρει την πρωτοπορία καθαρά, εύκολα η Αλάρικα. Ο Ρώσος Έλληνας να ακολουθήσει και ο Σίραμπουρ, με την Αλάρικα να παίρνει την πρωτοπορία καθαρά. Από τον Ρώσος Έλληνα είναι 1,5 μήκος Σίραμπουρ, ακολουθεί ο Ζεύς, εσωτερικά η Τσαμπίνα, απ' έξω ο Τιμόθεος Σέιλ, Περίανδρος και Βαρού Μιχαέλα, Αλάρικα. Σε ένα δικό της ρυθμό, το 1,5 μήκος από τον ωραίο Έλληνα, ο Σίραμπουρ, ο Τιμόθεος Σέιλ, εσωτερικά η Τσαμπίνα, ο Ζεύς, ο Περίάνδρος και η Βαρού Μιχαέλα στην τελευταία θέση. Πάντα μπροστά είναι η Αλάρικα στα δύο μήκη από τον ωραίο Έλληνα, που ακολουθεί στη δεύτερη θέση ο Σίραμπουρ, στην τρίτη, η Τιμόθεος εξωτερικά η Τσαμπίνα, ο Ζεύς,
Περίανδρος είναι πίσω, το δεύτερο φαβορί της Πορομίας. Σταθερά η Αλάρικα στην πρωτοπορία. 2 2,5 από τον ωραίο Έλληνα. 3 πιο πίσω είναι ο Σίραμπουρ και ο Τιμόθεο Σέιλ. Πολύ πιο πίσω είναι το δεύτερο φαβορί ο Περίανδρος, που πίσω στο σημείο αυτό δεν μπορεί να καλύψει. Με την Αλάρικα να είναι σταθερά στην πρωτοπορία. Ο Ρέος Έλληνας κάνει προσπάθεια τώρα να πλησιάσει κάπως. Τιμόθεο Σέιλ είναι στην τρίτη θέση, πιο πίσω είναι ο Σίραμπουρ. Πάει από το 400 η Αλάρικα που είναι στην πρωτοπορία από τον Έλληνα που πιέζει και είναι στο 1,5 μήκος. Πιο πίσω Τιμόθεο Σέιλ στη στροφή. Η Αλάρικα μπροστά. Ωραίο Έλληνα σταθερά στα 2 μήκη με την Αλάρικα να έχει το πλεονέκτημα στην ευθεία. Στα 2-2,5 μήκη από τον ωραίο Έλληνα. Αλάρικα μπροστά στο 200. Ωραίο Έλληνα στη δεύτερη θέση. Αλάρικα στην πρωτοπορία. Ωραίο Έλληνα στα 2 μήκη. Αλάρικα μπροστά. Ωραίο Έλληνα σταθερά στα 2 μήκη. Αλάρικα από την αρχή στην πρωτοπορία και πάει για να κερδίσει καθαρά. Ωραίο Έλληνα. Να ο Περίανδρος τώρα στην τρίτη θέση και πιο πίσω. Τιμόθεο Σέιλ πιθανό από Τσαπίνα. Τρίτη υποδρομία, Λάρικα Χαμπίς Μες με Ράις Γάτα. Λάρικα Χαμπίς Μες με Ράις Γάτα. 3-4-5-7, 3-4-5-7. Πάμε στην τέταρτη υποδρομία, 1500 μέτρα. Πειραν Χαρές με τον Νίκο Τσακούρα Πίκλης, με τον Γεωργίου Μιγιώτη Σόλομον, με τον Χριστοφόρο Εμιλία, με τον Μινά Κωνσταντήρου. Μιγιώτης Μάστρος με τον Ευτυχίο, Αλ Καπόνε Αγκέιν με τον Λάο. Μεγάλη Άρκτος με τον Σταυρίδη, Τσάβες με τον Δημητσάνη, Αντίγωνος με τον Κεφάλα, Τασμάνια με τον Καποδίστρια. 10 συμμετοχές στην άρχη της υποδρομίας. Χάρη. Λοιπόν, δεδομένου ότι η Μεγάλη Άρκτος θα έχει διαδρομή στην πρωτοπορία ανέτη, τότε μπορεί να διεκδικήσει με καλές πιθανότητες την νίκη, διότι δεν μπορεί να ξέρει κανένας εκ των προτέρων, εάν και εφόσον το ρυθμό της υποδρομίας. Απλώς υπολογίζουμε ναι. Κάποια πράγματα. Εντάξει, εάν έχουμε έτσι έναν καλό ρυθμό, μου αρέσει ο Τσάβες στην επανεμφάνιση του, πιστεύω είναι αρκετά καλός. Ήταν καλός, ναι, όντως. Να προσθέσω και εδώ ένα μικρό outsider που πιστεύω ότι μπορεί σε αυτή την απόσταση παρά τον έτσι καλύτερο όμιλο, Αντίγωνος, που είναι και χαμηλά τα βάρη του. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε. 10 Δεκεμβρίου, Μεγάλη Άρκτος στη νίκη, Αλ Καπόνε Αγκέιν στη δεύτερη θέση. Αυτή τη στιγμή είχε κίνηση δισέκτηση που θα καθυστερεί Μικρή Μαρία και ο Φιδίας, ενώ για την πρωτοπορία Μεγάλη Άρκτος. Πολύ καλή κίνηση. Παίρνει την πρωτοπορία για να οδηγήσει τον όμιλο. Έρχεται τώρα ο Χαβάη Ντίμα για να τοποθετήσει στη δεύτερη θέση. Χαβάη Ατζέντα συνέχεια οφειλώντα. Ακολουθεί με τον Αλ Καπόνε Αγκέιν, Αγίου Ζαντάν σε Δημοκράτη. Πίσω είναι ο Φιδίας με τη Μικρή Μαρία. 800 Μεγάλη Άρκτος στην πρωτοπορία. Προηγείται ένα μήκο του Χαβάη Ντίμα στο 1,5 μήκο οφειλώντα. Χαβάη Ατζέντα στην εσωτερική. Αλ Καπόνε Αγκέιν στη συνέχεια. Πλησιάζοντα 600 με τη Μεγάλη Άρκτο να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία ο Χαβάη Ντίμα. Ακολουθεί στο 1,5 μήκος ο Φιλώτας, η Χαβάη Λετζέντα και ο Αλ Καπόνε Αγκέιν. Ακολουθούν πιο πίσω 500. Πάντοτε στην πρωτοπορία η Μεγάλη Άρκτος υπερέχει 1,5 μήκος του Χαβάη Ντίμα. Ο Φιλώτας είναι πιο πίσω, ο Χαβάη Λετζέντα και Αλ Καπόνε Αγκέιν με τη Μεγάλη Άρκτο να ετοιμάζεται να μπει πρώτη στην ευθεία και είναι στα 2-3 μήκη μπροστά από το Χαβάη Ντίμα που ακολουθεί ο Φιλώτας, Χαβάη Λετζέντα και ο Αλ Καπόνε Αγκέιν. Μεγάλη Άρκτος πάντα στην πρωτοπορία στα 3-4 μήκη μπροστά τώρα από το Χαβάη Ντίμα που ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω ο Φιλώτας με τον Αλ Καπόνε Αγκέιν με τη Μεγάλη Άρκτο δυνατή μέχρι τέλους. Στα 5 μήκη μπροστά. Μεγάλη Άρκτος θα κερδίσει πολύ εύκολα. Μάχη για τη δεύτερη θέση. Αλ Καπόνε Αγκέιν δεύτερος. Χαβάη Ντίμα και Χαβάη Λετζέντα. Τέταρτη υποδρομία, Μεγάλη Άρκτος, Εμιλία, Αλ Καπόνε Αγκέιν Τσάβες. Μεγάλη Άρκτος, Εμιλία, Αλ Καπόνε Αγκέιν Τσάβες. 7-4-6-8, 7-4-6-8. Πέμπτη υποδρομία, 1000 μέτρα. Αταλάντη με τον Κεφάλα, Ταξιάρχης με τον Καποδίστρια, Χαβάη 6 με τον Μαθιωμένο Καράμανο, Χαβάη Formidable με τον Νίκο Τσακούρ, The Pretty Star με τον Γεωργίου, Captain Magibas με τον Δημητσάνη, Fuji με τον Μινά Κωνσταντίνου, Σαβάνα Αργυρό με τον Παναγιώτη Ανδρέου, Φόπετορ με τον Κλεόπα Δαναΐδα με τον Ευτυχίου, Χαβάη Μύρο με τον Σταυρίδη, Ακρουριαγιά με τον Κωνσταντίνο Ιωάννη. 12 συμμετοχές στην πέμπτη υποδρομή. Έχουμε δύο άλογα που προέρχονται από νίκες, χάρη και φαίνεται να ευνοούνται στην απόσταση, Χαβάη Μύρο και Ταξιάρχης. Εντάξει, στις λεπτομέρειες πιστεύω ότι θα κριθεί η υποδρομία και πιστεύω ότι εντάξει, είπαμε λόγω και του ρυθμού αλλά και της μικρής απόστασης, αν έχουμε τον πολύ γρήγορο ρυθμό, πιστεύω ότι παρά τον έτσι λίγο καλύτερο ομιλό, μου άρεσε πάρα πολύ η Δαναΐδα στην τελευταία τη συμμετοχή που ήταν δεύτερη ως μεγάλο outsider. Πιστεύω ότι και πάλι θα είναι στην άφιξη. Ναι, εντάξει, και ο Χαβάη Φορμίδαμπο είναι ένα σταθερό άλογο. Και καλό στην απόσταση, γι' αυτό είναι αρκετά υπολογίσιμο. 13 Δεκεμβρίου, Χαβάη Μύρο στην νίκη, η Pretty Star στην 7η θέση. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί κίνηση τη τέταρτη υποδρομία για την πρωτοπορία. Χαβάη Μύρο από την εσωτερική παίρνει καθαρά την πρωτοπορία.
για να δείξει μπροστά από τον Μίστερ Ευθύμιο Θαλασσινή. Είναι συνέχεια την Pretty Star, ο Άκης, στη συνέχεια με Sexy Baby Boobo Exclusive. Κρίσταλ Χοπ είναι στην τελευταία θέση, 900. Στην πρωτοπορία Χαβάη Μύρο, 2 μήκη μπροστά από τη Θαλασσινή. Και τον Μίστερ Ευθύμιο που συγκαλπάζουν, ο Άκης, ακολουθεί από την τέταρτη θέση, την Pretty Star. Είναι δίπλα από τον Άκη, Baby Boobo, Sexy Exclusive. Και Κρίσταλ Χοπ στην τελευταία θέση, 600. Με την Χαβάη Μύρο πάντα στην πρωτοπορία Θαλασσινή. Υποπίεση είναι στα 3-4 μήκη. Ο Μίστερ Ευθύμιος ο Άκης ανεβαίνει σιγά σιγά με τη Χαβάη Μύρο να έχει προβάδισμα. 3-4 μήκη από την Θαλασσινή που είναι στη δεύτερη θέση. Μίστερ Ευθύμιος ο Άκης υποπίεση και η Pretty Star με τη Χαβάη Μύρο να μπαίνει με μεγάλο προβάδισμα στην ευθεία. Είναι 6-7 μήκη μπροστά από τον Μίστερ Ευθύμιο που έχει περάσει δεύτερος. Πιο πίσω είναι η Θαλασσινή που ακολουθεί με την Χαβάη Μύρο πάντα στην πρωτοπορία. 3-4 μήκη μπροστά. Πιο πίσω κάνει καλό finish 6 για αμοιβόμενη θέση με την Χαβάη Μύρο να έχει πολλές δυνάμεις σήμερα. Χαβάη Μύρο θα κερδίσει πολύ εύκολα την υποδρομία. Θαλασσινή πιο πίσω ο Μίστερ Ευθύμιος με τη 6. Πέπτει φορομία Χαβάη Μύρο, Χαβάη Φορμίταμπολ, Ταξιάρχη Δαναίδα. Χαβάη Μύρο, Χαβάη Φορμίταμπολ, Ταξιάρχη Δαναίδα. 11-4-2-10, 11-4-2-10. Έπτει φορομία 1200 μέτρα. Κρισίνο με τον Παναγιώτη Ανδρέου, Ζάραξ με τον Μινά Κωνσταντίνου, Τζέτλεμαν με τον Κεφάλα, Μικρή Τζορτσίνα με τον Χριστοφόρο, Μίζενανά με τον Λάο, Ολέσια με τον Παναγιώτη Θανασίου, Έλβα με τον Δημητσάνη, Τακατάμ Σπίριτ με τον Καποδίστρια, Τακατάμ Τραστ με τον Ευτυχίου, Κράντρα Μέρα με τον Μαθητεύωνο Καράμανο, Θράκη με τον Σταυρνίδη και Ινδιανάπολη με τον Πέπο. 12 οι συμμετοχές στην πολύ καλή αυτή η υποδρομία, Χάρη. Καλή υποδρομία, μειχτή από αυτές που αρέσκει στους Φιλίππους να παρακολουθούν. Μετά την εμφάνιση της στο Oaks, η Ινδιανάπολη ξεκουράστηκε, κατέρχεται σε πολύ καλή φόρμα για να διεκδικήσει την νίκη σε ευνοϊκή για τις ιδιότητες της πλέον απόσταση. Τα κατάλληλα σπίρετ και αυτός ξεκουράστηκε μετά από μια μέτρια εμφάνιση, πιστεύω είναι αρκετά υπολογίσιμος. Και ο Έλβας, ο οποίος φαίνεται ότι βελτιώνεται. Από και εγώ για έναν outsider το οποίο εντάξει ήταν φαβορί σε αυτές τις συμμετοχές και έμενε στην δεύτερη θέση παρά τον καλύτερο όμιλο. Πιστεύω ότι ο Gentleman, ο οποίος πιθανότατα να τρέξει και η μη αναμονή αυτή τη φορά βλέποντας έτσι τη θέση του ομίλου, πιστεύω ότι έχει δυνατότητες και σε αυτόν τον όμιλο. Ένα σταθερό άλογο, Gentleman, σίγουρα είναι υπολογίσιμος. Λοιπόν, πάμε να δούμε 22 Οκτωβρίου Ινδιανάπολη στην νίκη, Θράκη στην τέταρτη θέση, Grand Ramera στην πέμπτη. Και αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της ενάτης υποδρομίας. Καθυστερεί λίγο η Θράκη, ενώ για την πρωτοπορία από τον εξωτερικό διάδρομο Ινδιανάπολης θέλει να πάρει την πρωτοπορία, την οποία θα πάρει στο βήμα της για να οδηγήσει μπροστά από τον Φλάι Σταρ που είναι δεύτερος, πιο πίσω ο Ελλάδημος Σένιμος, στο εξωτερικό ο Καπετάν Ανδρόνικος, πιο πίσω η Μαρίς Πάουερ, ακολουθεί η Ινδιανάπολης στην πρωτοπορία. Στο 1,5 μήκος από τον Φλάι Σταρ που ακολουθεί ο Ελλάδημος Σένιμος, Καπετάν Ανδρόνικος, Φιλίσια στη συνέχεια. Η Καρία ακολουθεί Μαρίς Πάουερ, συνέχεια Thunderman και Θράκη με πολύ πίσω την Grand Ramera. Φεύγουμε από το χιλιάρι με την Ινδιανάπολης να δίνει το δικό της ρυθμό. Το 1,5 μήκος από τον Fly Star, ο Ελλάδημος Σένεμο, ο καπετάν Αντρός, η Φιλίσια προσπαθεί να βελτιώσει θέση. Η Καρία είναι πιο πίσω. 800 Ινδιανάπολης στην πρωτοπορία. Προηγείται ο Fly Star, είναι στο 1 μήκος, στα 2 μήκη 3 είναι ο καπετάν Ανδρόνικος. Ανέβασμα τώρα κάνει η Καρία. Για να περάσει σε πιο καλή θέση με την Ινδιανάπολη να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία. Η Καρία κάνει την προσπάθεια της για να προσπαθήσει να περάσει η δεύτερη. Ανέβασμα κάνει και ο Thunderman. Θράκη προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση της 400 με την Ινδιανάπολη να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Είναι στα 3-4 μήκη μπροστά από τον καπετάν Αντρόνικο, ο οποίος πέρασε αυτό στη δεύτερη θέση με την Ινδιανάπολη. Είναι στα 3-4 μήκη μπροστά από τον καπετάν Αντρόνικο. Πιο πίσω είναι η Καρία προσπαθεί να περάσει στην τρίτη θέση με την Ινδιανάπολη να βρίσκεται στην πρωτοπορία στα 2-3 μήκη από τον καπετάν Ανδρόνικο. Πιο πίσω είναι η Φιλίσια. Τώρα κάνει το finish στη Θράκη. Με την Ινδιανάπολη στην πρωτοπορία ο καπετάν Ανδρόνικο πλησιάζει στα τελευταία μέτρα. Όμως η Ινδιανάπολη έχει τις δυνάμεις για να κερδίσει την υποδρομία. Καπετάν Ανδρόνικο, Φιλίσια και Θράκη. Έκτη υποδρομία Ινδιανάπολη στα Κατάμ Σπίριτ Έλβα Γκραν Ραμέρα. Ινδιανάπολη στα Κατάμ Σπίριτ Έλβα Γκραν Ραμέρα 18-7-10, 18-7-10. Έβδομη υποδρομία, 1200 μέτρα. Μιγιώτη Σταύρο με τον Χριστοφόρου, Βίτη Δία με τον Πέπο, Δεσπινάδωρα με τον Δημητσάνη, My Victory με τον Μινά Κωνσταντίνου, Σερπε Κρίς με τον Ανδρέα Θανασίου, Q με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Dr. Touch με τον Παύλο, Λαφουκαράμου με τον Παναγιώτη Θανασίου, Αντέλ με τον Κεφάλα, Τενίζοφ με τον Καποδίστρια, Άιαντα με τον Μαθητεύωνο Καράμανο και Ταράξιπο με τον Παναγιώτη Ανδρέου.
12 συμμετοχές στην 7η υποδρομία και αυτή δεν είναι εύκολη σίγουρα η υποδρομία. Εντάξει, επιστρέφει ένα καλό άλογο, ξεκουράστηκε ο Κιού. Σε αυτόν τον όμιλο είναι υπολογίσιμο. Εντάξει, θα πω και για το άλογο που είπα και στην προηγούμενη του συμμετοχή. Πιστεύω ότι είχε και περισσότερες δυνατότητες σε εκείνη τη συμμετοχή. Είναι το Δεσπινάτορας, που πιστεύω ότι πιθανότατα να οδηγήσει κιόλας στην υποδρομή αυτή τη φορά και να διεκδικήσει κάτι καλό. Ναι. Εντάξει, ο Q είναι πιστεύω έναν καλό άλογο των μικρών αποστάσεων, οπότε μπορεί να διεκδικήσει νίκη. Σταθερό σε λαφουκαρά μου. Επανέρχεται έναν καλό άλογο, νομίζω είναι καλό άλογο ο Τενίζοφ. Πιστεύω ότι πρέπει να δείχνει προσοχή. Μάλιστα. Πάμε να δούμε 13 Δεκεμβρίου. Καπιτάν Νικολή στην Νίκη, Λαφουκαράμο στη δεύτερη θέση. Μιλιώτη Σταύρο στην τρίτη. Δεσπινάτορα στην τέταρτη. Με Βίκτορη στην πέμπτη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση τη 7η υποδρομία. Όχι καλή για τον Λαφουκαράμο. Που μένει λίγο πίσω ο καπιτάν Νικολή. Θέλει να οδηγήσει. Αλλά θέλει να είναι κοντά και ο Δεσπινάτορα από την αρχή που διεκδικεί την πρωτοπορία. Τώρα ο Λαφουκαράμο εσωτερικά με τον Μαλή. Απ' έξω είναι και ο Καρίστρα Σπίτι, καπετάν Νικολή στην πρωτοπορία. Ο Δεσπινάτορα είναι στην δεύτερη θέση. Εσωτερικά ο Λαφουκαράμο βελτιώνει η θέση Μαλή. Πιο έξω ο Κακαρίστρα Σπίριτ, ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Πάντα μπροστά ο καπετάν Νικολή στο 1,5 μήκο από τον Δεσπινάτορα εσωτερικά. Ο Έλαφου Καράμου θέλει να είναι κοντά. Ο Μαλή, ο Μιγιώτη Σταύρο πιέζει. Ο Κακαρίστρα Σπίριτ, ακόμη πιο πίσω κοντά στο 600 με τον καπετάν Νικολή. Πάντα στην πρωτοπορία πιέζει τώρα ο Δεσπινάτορα. Ο Έλαφου Καράμου αναμένει στην εσωτερική να βρει το πέρασμα με τον καπετάν Νικολή. Πάντα μπροστά τώρα βρίσκει το πέρασμα ο Έλαφου Καράμου και θέλει να περάσει αυτό δεύτερο για να καταδιώξει τον καπετάν Νικολή που ωστόσο έχει το πλεονέκτημα. Και μπαίνει πρώτο στην ευθεία. Είναι 3 μήκη από τον Έλαφου Καράμου. Πιο πίσω ο Δεσπινάτορα. Μιγιώτη Σταύρο κάνει φίνι με τον καπετάν Νικολή. Πάντα στην πρωτοπορία. Έλαφου Καράμου, Δεσπινάτορα πιο έξω. Καπετάν Νικολή είναι μπροστά. Είναι 2 μήκη από τον Έλαφου Καράμου. 3 τώρα ο καπετάν Νικολή. Καπετάν Νικολή. Γίνεται το 7ο άλογο που θα οδηγήσει από την αρχή για να κερδίσει εύκολα. Πιο πίσω ο Έλαφου Καράμου, Μιγιώτη Σταύρο και πιο πίσω ο Δεσπινάτορα. Με μα Βίκτορη. Εδώ η υποδομία QL of Karamovi τη Δία Τενίζοφ. QL of Karamovi τη Δία Τενίζοφ 6-8-2-10. 6-8-2-10. 8η υποδομία 1500 μέτρα. Stop the music με τον Καποδίστρια. Αριστονίκη με τον Νίκο Τσακούρα. Μυρσίνη με τον Σταυρινιδί. Ίντικο Σταρ με τον Πέπο. Εργοτέλη με τον Κεφάλα. Βαρούμ Ρετ με τον Γεωργίου. Αξιοθέα με τον Παναγιώτη Αθανασίου. Κυραζίτενα με τον Μινά Κωνσταντίνο. Αλκέτα με τον Δημητσάνη. Ζογκλέρ με τον Λάουελα. Πόλο με τον Μαθηδόνο Καράμανο. Και Νοτιά με τον Ευτυχία. 12 συμμετοχές στο φινάλε, χάρη στην πιο έτσι καλή ποιοτική υποδρομία της ημέρας, που είναι και δύσκολη. Σίγουρα η υποδρομία δεν είναι εύκολη. Εντάξει, είπαμε για τις συνθήκες, όμως εδώ μελετώντας έτσι λίγο την υποδρομία, βλέπω πολλά άλογα που μπορεί να διεκδικήσουν την πρωτοπορία. Mm. Δηλαδή πιστεύω ότι θα έχουμε έναν πολύ, πολύ μεγάλο έτσι, ρυθμό, γρήγορο. Είναι η Αριστονίκη, είναι η Αξιοθέα. Είναι η Κυραζίτσενα, είναι ο Αλκέτας, είναι ο Ελαπόλωμου, είναι ο Νοτιάς. Mm. Όλα αυτά τα άλογα διαθέτουν ταχύτητα και πιστεύω ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη, πιστεύω τουλάχιστον, ρυθμό στην υποδρομή. Εντάξει, σίγουρα μια τέτοια υποδρομία πάντα υπάρχει ο άνθρωπος της δυσκολίας. Νομίζω η Αριστονίκη με αυτή τη συμμετοχή που βάλε στον κίνδυνο είναι πλέον πανέτοιμη. Μέσα σε αποστάσεις έδειξε ότι είναι πάρα πολύ δυνατή. Mm. Και πιστεύω έχει ένα, έστω ένα μικρό προβάδισμα από τα υπόλοιπα άλογα, από τα οποία εντάξει, αρκετά άλλα άλογα μετά είναι η Μυρσίνη, ο Εργοτέλης και πολλά άλλα. Ναι, ναι, είναι δύσκολη η υποδρομία, οπότε θα πρέπει να δούμε και πώς θα διαμορφωθεί έτσι ο ρυθμός της υποδρομίας, που πιστεύω κατά την άποψή μου θα είναι πάρα πολύ γρήγορος. Λοιπόν, πάμε να δούμε 3 Δεκεμβρίου, Μυρσίνη στην Νίκη, Αριστονίκη στην πέμπτη θέση. Τώρα έτοιμα, αυτή η στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Κύπελλα Αφροδίτης 2017 για την πρωτοπορία. Προσπαθεί αναγέννηση από την αρχή να πάρει την πρωτοπορία. Αριστονίκη όμως έχει την εσωτερική και παίρνει τελικά την πρωτοπορία σε κάπως γρήγορο αρχικά ρυθμό. Αριστονίκη στην πρωτοπορία είναι ήδη στα 7-8 μήκη μπροστά από την ΑΕΛΑ. Μπροστά Αριστονίκη στο 1,5 μήκος αναγέννηση. 10 μήκη πιο πίσω τώρα η ΑΕΛΑ. Η Μυρσίνη είναι στη συνέχεια. Βαρόνα, Ανδριανή και τελευταία τα Κατάμ Λέιντι. Συνεχίζεται ο γρήγορο ρυθμό των δύο πρωτοπόρων. Με Αριστονίκη να έχει το προβάδισμα στα 2 μήκη από την αναγέννηση. 10 μήκη πιο πίσω είναι η ΑΕΛΑ που τρέχει σε δεύτερο διάδρομο. Λίγο πιο έξω η Μυρσίνη. Με Αριστονίκη τώρα είναι στα 3-4 μήκη μπροστά από την αναγέννηση που ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Επιβραδύνεται τώρα ο ρυθμό. Με Αριστονίκη μπροστά. Ακολουθεί αναγέννηση από τη δεύτερη θέση. Η ΑΕΛΑ είναι στην εσωτερική. Πιο πίσω η Βαρόνα επίση εσωτερική από δεύτερο διάδρομο. Τρέχει η Μυρσίνη, πιο πίσω ο Ανδριανή και τα καταμελέτη τελευταία.
Ολοκλήρωνε τον πρώτο γύρο η Αριστονίκη. Βρίσκεται στην πρωτοπορία. 3-0 μπροστά από την αναγέννηση που ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Αέλα σε καλή θέση. Μυρσίνη, Βαρόν, Ανδριανή και τα Κατάμ Λέιντι στην τελευταία θέση. Πλησιάζουμε το χιλιάρι με Αριστονίκη να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Στα 2-0 από την αναγέννηση. Και όπως είναι η Αέλα με τη Μυρσίνη, Βαρόν, Ανδριανή. Και τελευταία τα Κατάμ Λέιντι, πλησιάζοντας το 900 τώρα με Αριστονίκη, πάντα στην πρωτοπορία. Στα 2-0 είναι η αναγέννηση, στα 3-0-4 είναι η Μυρσίνη μαζί με την Αέλα. 700 τώρα με Αριστονίκη να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία. Η αναγέννηση ακολουθεί από τη δεύτερη θέση η Μυρσίνη, ακολουθεί τρίτη, πιέζει εκ νέου η Αριστονίκη, κρατά την πρωτοπορία. Στα 1,5-20 η Μυρσίνη είναι δυνατή τώρα και πλησιάζει ολοταχώς για να περάσει από γρήγορα στην πρωτοπορία στο 400. Η Μυρσίνη. Μυρσίνη στην πρωτοπορία, Αριστονίκη στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω ακολουθεί αναγέννηση. Ανδριανή προσπαθεί για να πάρει αμφιβολία με τη Μυρσίνη να είναι 6-7 μήκη μπροστά ήδη στο μέσο της ευθείας. Μυρσίνη στην πρωτοπορία. Πιο πίσω προσπαθεί η αναγέννηση να επανέλθει στη δεύτερη θέση. Θα καταμπλέει τη φίνη για αμφιβόλη θέση. Και Ανδριανή με τη Μυρσίνη να είναι ασυναγώνιστη. 7-8 μήκη μπροστά για να κερδίσει εντυπωσιακά την υποδρομία. Αναγέννηση στη δεύτερη θέση. Μάχη για τρίτη θέση τώρα. Τα καταμπλέει τη μάλλον τρίτη. Και τέταρτη η Ανδριανή. Όγο δεφορμή Αριστονίκη, Μυρσίνη, Εργοτέλης, Αλκέτας. Αριστονίκη, Μυρσίνη, Εργοτέλης, Αλκέτας. 2-3-5-9, 2-3-5-9. Πάμε να δούμε τα καλύτερα γκανιάν. Πρώτη φορμή ο Βίκτορ Ρέντ με το 1, έκτη φορμή Ανδιανάπολης με το 12, όγο δεφορμή Αριστονίκη με το 2, πρώτη φορμή ο Βίκτορ Ρέντ με το 1, έκτη φορμή Ανδιανάπολης με το 12, όγο δεφορμή Αριστονίκη με το 2. Πάμε στα καλύτερα δίδυμα. Δεύτερη φορμή Σαπρίνα, Μαντατόρ 6-2, πέμπτη φορμή Χαβαϊμύρο, Χαβάη φορμή τα πολέμ 14, έκτη φορμή Ανδιανάπολης, τα Κατάμ Σπίρι το 18. Δεύτερη φορμή Σαπρίνα, Μαντατόρ 6-2, πέμπτη φορμή Χαβαϊμύρο, Χαβάη φορμή τα πολέμ 14, έκτη φορμή Ανδιανάπολης, τα Κατάμ Σπίρι το 18. Δύο outsider, τέταρτη φορμή ο Τσάβες με το 8, έβδομη φορμή ο Τενίζοφ με το 10, τέταρτη φορμή ο Τσάβες με το 8, έβδομη φορμή ο Τενίζοφ με τον αριθμό 10. Λοιπόν, χάρη, ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Είπαμε, έχουμε μεταφερόμενο. Pick 6. Μάλιστα. Πού είναι? 36.000 εγκυμένο. Πολύ καλό. 36.000 καλό ποσό. Ναι, και το Pick 4 εγκυμένο 5.000. Αυτά. Μάλιστα, 8 υποδρομές να το επαναλάβουμε. 8, ώρα να αξίσει 3.30 την Τετάρτη. Και να πληροφορήσουμε, μάλλον να υπενθυμίσουμε τους Φίλιππους ότι μετά την Τετάρτη η επόμενη υποδρομιακή συνάντηση θα είναι την 3η Χριστουγέννου. Ναι. Οπότε δεν θα έχουμε μια μικρή διακοπή. Ναι, ναι, ένα όμως μετά, όπως μου λες εσύ, θα έχουμε τρεις συναντήσεις. Ναι, πρωτοχρονιά, Δευτέρα, Τετάρτη, Τετάρτη. Καθιερωμένες συναντήσεις. Και Σάββατο τις 6. Θα πούνε τα φώτα. Καθιερωμένες. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά έχουμε για απόψε. Καλό σας βράδυ.